Γι' αυτό σας δίνω διπλά συγχαρητήρια να συνεχίσετε να βοηθάτε την κοινωνία μας και ως παιδιά αλλά και ως μεγάλη αργότερα, γιατί το έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος που υποφέρει. Σας ευχαριστώ και εμείς θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας για ό,τι χρειαστείτε. Τώρα θα προχωρήσουμε στο πρώτο κομμάτι της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε και πάλι το έκτο δημοτικό που ήρθε για να παίξει λίγο μπάσκετ με μας. Εκείνο που θέλω, η συμπεριφορά σας να είναι πολιτισμένη. Δεν κάνουμε αγώνα για πρωτάθλημα, δεν κοιτάζουμε να νικήσουμε, να προσφέρουμε ένα ωραίο θέαμα στους καλεσμένους μας και στους υπόλοιπους συμμαθητές. Κύριε Γιάννη, είστε ο διευθυντής του αγώνα. Κύριε Χρήστο, βάτε τις ομάδες. Σήμερα χαίρομαι πάρα πολύ που το σχολείο μας για τρίτη φορά είναι σε θέση να προσφέρει ένα αναπηρικό μαξίδιο σε ανθρώπους που πραγματικά το χρειάζονται και το έχουν ανάγκη μέσω του κοινωνικού ιατρείου της πόλης μας. Όλα ξεκίνησαν το 2011, όταν πληροφορηθήκαμε ότι κάποιο σχολείο στο Βόλο έκαναν την ίδια δουλειά. Δηλαδή, μάζευαν καπάκια από μπουκαλάκια, από διάφορα τέτοια αντικείμενα και όταν συμπλήρωναν ένα συγκεκριμένο αριθμό, τα προσέφεραν στο Σύλλογο Παραπληγικών στη Λαμία και με τη σειρά τους έδιναν ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Αμέσως, ο διευθυντής μας έκανε τις απαραίτητες ενέργειες και ξεκινήσαμε και εμείς την ίδια δράση. Επειδή πιστεύουμε ότι αυτές οι δράσεις πραγματικά ευαισθητοποιούν τους μαθητές, προσφέρουν και την άλλη πλευρά της παιδείας, της διαφορετικής παιδείας, εκείνης που έχει σχέση με το κοινωνικό έργο, την αλληλεγγύη και την ευαισθησία. Νομίζω συγχρόνως ότι με κάτι πάρα πολύ εύκολο, με κάτι που στην ουσία πάει στα σκουπίδια, καταφέρνουμε να διευκολύνουμε τη ζωή κάποιων ανθρώπων που έχουν ανάγκη με αυτόν τον τρόπο, έτσι δεν είναι, γιατί τα καπάκια από τα μπουκάλια του νερού, όλα πήγαν. Πράγματι, έτσι είναι. Με τη συγκεκριμένη δράση, τα παιδιά πετυχαίνουν μάλλον διπλό στόχο. Και αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση και αναπτύσσουν κοινωνικό έργο. Συμβάλλουν τα ίδια και προσφέρουν τα ίδια, γιατί η προσφορά πράγματι αποτελεί ύψιστο λειτουργήμα ζωής για κάποιους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Η δράση σας δεν σταματά εδώ και καλό θα είναι να πούμε ότι όποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε αυτό, δεν πάει να πει ότι θα πρέπει να είναι μαθητές του ίδιου σχολείου, μπορούν να το ακολουθήσουν και οι πολίτες της πόλης. Βεβαίως, να φέρουν τα καπάκια. Εμείς ευελπιστούμε να συνεχιστεί η προσπάθεια. Οι μαθητές μας άοκνα καθημερινά φέρνουν με τα σακουλάκια τους τα καπάκια και ευελπιστούμε η προσπάθειά μας αυτή και η δράση μας να πλαισιωθεί και να αγκαλιαστεί και από άλλους συνανθρώπους μας της πόλης. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι κατανοητά όσα μας είπατε και είναι σημαντικά και μακάρι να συνεχίσουν και οι μαθητές αλλά και οι πολίτες της πόλης να φέρνουν τα καπάκια εδώ στο σχολείο σας και εσείς να τα αξιοποιείτε με αυτόν τον τρόπο που μας είπατε. Μακάρι το ίδιο ευχόμαστε κι εμείς. Σήμερα, πριν δοθεί το καροτσάκι, είχαμε και κάποιους αγώνες μπάσκετ μαθητών. Αυτό δεν, νομίζω κάτι τέτοιο έγινε σήμερα, δεν είναι. Ναι, στα πλαίσια αυτής της μικρής εκδήλωσης διεξήχθη στο σχολείο μας με το έκτο δημοτικό σχολείο ένας μικρός αγώνας μπάσκετ προς τιμή αυτής της προσπάθειας. Σε μια κοινωνία όπου φθείρει και μαστιγώνεται από τόσα προβλήματα, το σχολείο μας προσπαθεί με κάθε τρόπο να παρέχει, όπως είπαμε, και την άλλη πλευρά της παιδείας. Οπωσδήποτε σήμερα ήταν μια σημαντική μέρα για μας, γιατί το τρίτο δημοτικό σχολείο, στο πρόγραμμα που έχει για την ανακύκλωση, μας παρέδωσε ένα αναπηρικό καροτσίδιο για ενήλικες,
το οποίο εμείς θα το χρησιμοποιούμε, θα υπάρχει μονίμως στο κοινωνικό ιατρείο, για να το χρησιμοποιούν όσοι έχουν κινητικά προβλήματα προσωρινά με τη μορφή του δανεισμού. Δηλαδή, όσο χρόνο το χρειάζονται, θα μπορούν να το δανείζονται και μετά το επιστρέφονται και ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να το χρησιμοποιούν άλλοι συμπολίτες μας που έχουν πρόβλημα. Ο δανεισμός αυτός δεν αφορά μόνο τους ανέργους και τους ανασφάλιστους, τους οποίους εξυπηρετούμε εμείς συνήθως, αλλά οποιονδήποτε το έχει ανάγκη. Επίσης, θέλω να πω ότι δρομολογείται και συντόμως θα έχουμε και ένα αμαξίδιο για παιδιά, οπότε αυτό καλό είναι να το γνωρίζουν και οι γονείς που τυχόν τα παιδιά τους παθαίνουν κάποιο ατύχημα και να μπορούν να απευθυνούνται σε εμάς ανά πάσα στιγμή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Τρίτο Δημοτικό, τον κύριο Κανέλο, τον διευθυντή, τους δασκάλους του Δημοτικού Σχολείου και τους γονείς και τα παιδιά που κατέβαλαν αυτή την προσπάθεια συλλέγοντας καπάκια. Και καλούμε όλο τον κόσμο να συνεχίσει αυτή τη διαδικασία της συλλογής με καπάκια, ούτως ώστε να μπορούν να βρεθούν να αγοραστούν και άλλα αμαξίδια για να εξυπηρετηθούν οι συμπολίτες μας. Επίσης, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι στο κοινωνικό ιατρείο γίνεται συλλογή από καπάκια συνέχεια. Θα υπάρχει μάλιστα σε λίγο καιρό και ειδικό κάδος στον εξωτερικό χώρο, όπως και θα απευθυνθούμε και σε σχολεία και οπουδήποτε αλλού, ώστε να μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και να πούμε ότι συγχρόνως ένα άχρηστο πράγμα που πάει στα σχολεία. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς, βοηθάμε και περιβαλλοντικά και εξυπηρετούμε ταυτόχρονα και κοινωνικό σκοπό.